ευρισκόμεθα πάντοτε εις την 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται εις την Δευτέραν του Κυρίου Παρουσία. Είμεθα εις την Δευτέραν παράγραφον και είχαμε αναλύσει εκείνη την θαυμαστή προφητεία του προφήτου Μαλαχίου, που αναφέρεται εις τις δύο παρουσίες, εμφανίσεις, επιφάνειες, είναι συνώνυμα αυτά, του Κυρίου. Θα σας διαβάσω την προφητεία, την έχουμε αναλύσει, αλλά κάτι ακόμα, ένα σχόλιο έχουμε να πούμε. Και εξέφνης, λέγει ο προφήτης, δηλαδή ξαφνικά, ήξη θα έλθει εις τον ναόν αυτού Κύριος, ον ημείς ζητείτε. Θα έρθει ο Κύριος, λέει, εις τον ναόν του, τον οποίον εσείς ζητάτε. Ζητούσαν πάντοτε βεβαίως τον λύτρωτην, και τούτο διότι το είχε ήδη υποσχεθεί ο Θεός ότι θα ήρχε το λύτρωτης, και το πόθος πανανθρώπινος, ιδιαίτερος των Εβραίων που είχαν την αληθή, την κρυσταλλίνη φωνή των προφητών, και ότι θα έρθει ξαφνικά και ότι θα έρθει στο ναό του και ότι ο ναός ανήκει στον Ιεχωβά, Γιαχβέ, στον Γιαχβέ, δηλαδή στον Κύριον, και συνεπώς και όπως ονοματίζεται εδώ Κύριος, εις τον ναόν αυτού Κύριος, ο Κύριος θα έλθει. Πώς θα έλθει, λέγαμε, με τα πόδια του. Δηλαδή υπενήσεται εδώ την ενανθρώπιση, και ότι αυτός που θα ήρχε το και θα ήταν το άνθρωπος είναι ο Κύριος, δηλαδή Θεός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ. Αυτό το βαρύ πυροβολικό εναντίον των χιλιαστών, διότι λέγουν, και δεν είναι το μοναδικό χωρίο, πλήθος χωρία, πλήθος, ακούστε με, πλήθος χωρία υπάρχουν σε συνδυασμό Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, που καταδεικνύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ. Γιαχβέ θα πει Κύριος. Βέβαια μια μετάφραση όχι καλή, η Ιεχωβά, που έχει εισαχθεί από τους χιλιαστάς, το ίδιο είναι, αλλά δεν είναι πολύ επιτυχής, ενώ ας πούμε στη θεολογία λέγεται Γιαχβέ, Κύριος. Λέγουν ότι ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού με την έννοια ομοούσιος, αλλά ότι είναι κτίσμα. Είναι Υιός του Θεού, όπως είμαστε και εμείς Υιοί του Θεού. Αυτό είναι η μεγάλη τους βλασφημία, η μεγάλη ύβρις. Είναι αριανισμός. Τι άλλο περισσότερο έλεγε ο Άριος. Ο Άριος έλεγε ότι ο Υιός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, είναι κτίσμα. Αυτό λέγουν και οι χιλιαστές. Η φοβερότερα αίρεθις που ενεφανίστη και χρονολογικά πρώτη από τις μεγάλες τουλάχιστον αίρεθις. Συνεπώς, είναι αυτός που θα έρθει στο ναό του, είναι ο Κύριος, και θα έρθει στο δικό του ναό, και το Κύριος να έλειπε, και μόνο γιατί λέει στο ναό αυτού, δικός του ναός, τίνος ναός ήτο, του Κυρίου, του Γιαχβέ. Άρα βλέπει κανείς κατά διπλόν τρόπο ότι το αυτού και το Κύριος, που δείχνει ότι αυτός που ήρθε, ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο Κύριος, είναι ο Γιαχβέ, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Και ο άγγελος της Διαθήκης, ον ημείς ζητείτε, ο αγγελιαφόρος ποιας Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, τον οποίον εσείς αναζητάτε, ιδού μια παρουσία, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ιδού έρχεται Κύριος Παντοκράτορ και της υπομενή ημέραν εισόδου αυτού. Τώρα λέγει έρχεται, δεν λέγει έρχεται εις τον ναόν αυτού, ως άνθρωπος ήρθε εις τον ναόν αυτού, διότι στις αυλές του ναού εκείρηται ο Κύριος,
Και δεν λέγω δια την παρουσία του ως δωδεκαετής, λέγω όταν εκήρυται εις τις αυλές του ναού. Αυτό λέγω. Αλλά τώρα όμως λέει ιδού έρχεται, και το ιδού, ξέρετε, χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή. Ο Λουκάς πολύ συχνά το χρησιμοποιεί το ιδού όταν θέλει να πει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το που πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης. Ιδού έρχεται Κύριος Παντοκράτορ. Πάλι Κύριος Παντοκράτορ. Εδώ όμως έρχεται κατά άλλων τρόπων. Προσέξτε. Και τι υπομενεί η μέρα εισόδου αυτού? Ποιος μπορεί να αντέξει την ημέρα εισόδου όταν θα μπει? Πού? Στην ιστορία. Αν θέλετε, στην ιστορία και στο σύμπαν. Στην ιστορία και στο σύμπαν. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά κατ' εμφανή τρόπο θα μπει στην ιστορία, στην οποία θα θέσει τέρμα, και στο σύμπαν που θα δούμε τι θα γίνει με το σύμπαν. Να το δούμε. Εύχομαι σήμερα. Δεν νομίζω όμως. Και η τις υποστήσεται εν τη οπτασία αυτού? Ποιος μπορεί να τον κοιτάξει? Όταν ήρθε όμως την πρώτη φορά, όχι μόνο τον κοιτάξαμε αλλά και τον σταυρώσαμε. Διότι αυτός εισπορεύεται ως πυρ χωνευτηρίου και ως πόα πληνόντων. Γιατί αυτός έρχεται σαν φωτιά που καμινιού χωνευτηρίου, και σαν αλυσίβα ποτάσα πόα. Είναι αλυσίβα η ποτάσα πληνόντων, αυτοί που πλένουν. Δηλαδή ουσία καθαρτική που θα καθαρίσει. Έως εδώ είχαμε μιλήσει, αγαπητοί μου, την περασμένη φορά. Και λέει ο Άγιος Κύριος, αυτή είναι η δου, λέει, η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Το ίδιο πρόσωπο σε μια πρώτη και σε μια δευτέρα παρουσία. Και συνεχίζει η προφητεία. Και καθιείται χωνεύων και καθαρίζων. Πρέπει δε να σας πω ότι αυτή η προφητεία είναι στον Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, από τον στίχο 1 έως 3. Τι λέγει? Καθιείται χωνεύων και καθαρίζων. Θα καθίσει να πυρώσει και να καθαρίσει. Χωνεύων, δηλαδή θα βάζει φωτιά στο καμίνι και θα καθαρίζει με την πόα, δηλαδή με την αλυσίβα, με την ποτάσα. Άστε λοιπόν θα έρθει με σκοπό να πυρώσει και να καθαρίσει. Τι να πυρώσει και τι να καθαρίσει? Βέβαια δεν θα σας ολοκληρώσω το θέμα στο σημείο αυτό, γιατί είναι λίγο παρακάτω που αναφέρεται στον Ισαΐα και τα λοιπά, και εκεί θα το θυμηθούμε αυτό, να το θυμόσαστε ίσως την ερχομένη φορά. Και εξής, και τα εξής της προφητείας: ευθύς ο σωτήρ φυσήν αυτός. Και τότε θα πει, λέγει αυτός ο σωτήρ. Ποιος σωτήρ? Στο ίδιο προφήτη, στο ίδιο στίχο, τι θα πει? Και προσάξω. Τώρα ο Άγιος Κύριλλος είναι χριστιανός, και φυσικά εναλλάσσει τους όρους. Ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Σωτήρ της Καινής Διαθήκης. Είναι ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο, γι' αυτό λέει ο Σωτήρ. Και προσάξω προς ημάς εν κρίση, και έσομε μάρτης ταχύς επί τους φαρμακούς και επί τας μιχαλίδας και επί τους ομνίοντας το ονόματί μου επί ψεύδι. Και θα σας φέρω, λέει, προσάξω, θα σας φέρω μπροστά μου για να σας κρίνω. Αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη, υπογραμμίζω, στον Μαλαχίαν. Θα σας φέρω μπροστά μου και θα σας κρίνω και θα σταθώ μάρτης γρήγορος. Γιατί ταχύς? Γιατί είναι παντογνώστης.
Κοιτάξτε όλο το περιεχόμενο της κρίσεως. Επίνασα και δεν μου δώκατε να φάω. Εδίψασα και δεν με ποτίσατε. Και φύγε τα απ' εμού. Εις το σκότος το εξώτερο και τα λοιπά. Κύριε, η εργάτη της ανομίας, φύγετε από εδώ. Και αλλού λέγει αυτό το εργάτη της ανομίας, πιο ειδικότερα, δεν το λέει και στον Ματθαίο 25, το έχει ο Λουκάς, που λέει, Κύριε, δεν φάγαμε μαζί σου, δεν ήπιαμε μαζί σου. Ού πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, ελεύστε την βασιλεία του των ουρανών. Θα σας πω, φύγετε από μπροστά μου, εργάτε της ανομίας. Θα πει εργάτη της ανομίας, εσείς που δουλέψατε στο μαγκανοπήγαδο της αμαρτίας στη ζωή σας, ώστε εγώ είμαι μάρτης ταχύς. Δεν χρειάζομαι άλλους να μου πουν και ποιοι είσαστε, σας ξέρω. Αλλά σε ποιους? Αντιπροσωπευτικά παίρνει τα εξής αμαρτήματα: επί τους φαρμακούς και επί τας Μιχαλίδας και επί τους ομνίοντας εν ονόματι μου επί ψεύδι. Τρεις κατηγορίες αμαρτημάτων είναι η μαγεία και γενικά οι κακοτεχνίες, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, η μαγεία, η μοιχεία, όχι με πνευματική σημασία αλλά κατά κυριολεξία μοιχεία, και ο ψευδής όρκος, η ψευδορκία. Τρία πράγματα. Ξέρετε ότι αυτά τα τρία ιδιαίτερως ετονίστησαν εις την Παλαιά Διαθήκη. Πρέπει δε να σας πω ότι και τα τρία, μη σας κάνει εντύπωση, αναφέρονται εις τις πρώτες εντολές του Δεκαλόγου. Προσέξτε, και τα τρία αυτά αμαρτήματα αναφέρονται εις τις πρώτες εντολές του Δεκαλόγου, στις πρώτες που αναφέρονται εις το πρόσωπον του Θεού. Η παράβαση των πρώτων εντολών του Θεού δεν είναι παρά ασέβεια. Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Ενώ η παράβαση των υπολείπων εντολών που αναφέρονται στον πλησίον λέγεται αμαρτία. Και η ασέβεια είναι πολύ χειρότερα από την αμαρτία. Λοιπόν, να πού ανήκουν τα αμαρτήματα αυτά. Ποιος είναι ο φαρμακός? Είναι ο μάγος. Φαρμακεία είναι η μαγεία. Πνευματισμός, φλιτζάνια του καφέ, οι μάγισσες και οι μάγοι που πάμε να ρωτήσουμε και τα λοιπά, είναι η πόρτα του διαβόλου. Είπα η πόρτα του διαβόλου. Ναι, άφησες το Θεό και πήγες στο διάβολο. Δεν λέγει ο Θεός αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξόλυσεις, μόνον λέει το Κύριο τον Θεό σου, ακούστε, μόνον εξόλυσεις της καρδίας σου και εξόλυσεις της διανοίας σου και εξόλυσεις της ψυχής σου και εξόλυσεις της ισχύος σου. Πως λοιπόν τώρα αφήνεις τον Θεό? Είναι προσβολή κατά του Θεού και πηγαίνεις στο διάβολο. Αφήνεις την προσκύνηση του Θεού και πηγαίνεις και προσκυνάς στον διάβολο. Διότι όταν πηγαίνεις να ρωτήσεις τον διάβολο, του προσφέρεις σπονδύ προσκυνήσεως. Διότι θα πάρεις εκείνο το οποίο σου λέει. Η μοιχεία, βεβαίως θα μου πείτε, είναι η εντολή που λέει ουμιχεύσεις και δεν αναφέρεται στο Θεό. Μάλιστα, σωστό αυτό. Θα ξαναγυρίσω σε αυτήν τη σημασία. Ουσιαστικά, όταν μια γυναίκα αφήνει τον άνδρα της, λέει μοιχεύεται, ή ένας άνδρας μοιχεύεται, μοιχεύει, συγγνώμη, μοιχεύει, αυτό, αγαπητοί μου, αποτελεί τύπον, είναι εντολή. Το πράγμα καθεαυτό είναι εντολή και ταυτοχρόνως είναι τύπος. Ποιας λέτε εντολής? Της πρώτης. Διότι η εκκλησία του Ισραήλ, η λέξη εκκλησία είναι γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή η συγκέντρωση των πιστών, η εκκλησία του Ισραήλ θηλυκού γένους θεωρείται ότι έχει νυμφίον των θεών. Συνεπώς
αν εσύ αποστατείς από το Θεό με το να πηγαίνεις στην ειδωλολατρία και να έρωτο τροπείς με την αμαρτία, είσαι πνευματικός, πνευματικά Μιχός και Μιχαλίδα. Με αυτή την έννοια που σας το λέγω, είπε ο Χριστός, ο γενεά άπιστος και Μιχαλής, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι. Θυμηθείτε την περίπτωση τότε με εκείνον τον πατέρα που πήγε για το παιδί, το παιδί του το δαιμονισμένο, που οι μαθητές δεν μπορούσαν να βγάλουν το δαιμόνιο. Είπε αυτόν τον λόγο ο Κύριος. Σήμαινε ότι στην εποχή του οι άνθρωποι ήσαν όλοι μοιχοί? Όχι. Εν ευρία ενία ότι εγκατέλειπον των Θεών. Τώρα εδώ στο κείμενο έχει και την ειδική σημασία, διότι πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος θα μας μιλήσει για τη μοιχεία με την κυρία σημασία της λέξεως, όχι με τη μεταφορική. Ότι δηλαδή έχουμε τις Μιχαλίδες. Συγγνώμη, να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο. Ο γάμος είναι μυστήριο. Και ταυτοχρόνως, μην ξεχνάτε, ότι είναι τύπος ενός άλλου μυστηρίου, μεγαλύτερου του μυστηρίου του γάμου. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που διαβάζουν οι ψάλτες όταν γίνεται η ακολουθία του γάμου, τι διαβάζουν? Εγώ δεν λέγω. Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος το λέγει. Ότι ο γάμος τι είναι? Μυστήριον μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ποιο είναι το μέγα μυστήριον? Το μέγα μυστήριον δεν είναι ο γάμος. Το μέγα μυστήριον είναι η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Όπως βγήκε από την πλευρά του νερό και αίμα, που είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, αυτά τα δυο μυστήρια που συνιστούν την Εκκλησία. Άρα λοιπόν εμείς ως Εκκλησία βγήκαμε από την πλευρά του Χριστού. Δηλαδή όπως η Εύα βγήκε από την πλευρά του Αδάμ. Ποιο είναι τώρα το μεγάλο μυστήριο? Η Εύα από τον Αδάμ ή η Εκκλησία από τον Χριστό? Προφανώς η Εκκλησία από τον Χριστό. Θέλετε? Όπως η Εύα βγήκε οντολογικά από τον Αδάμ, πήρε την ουσία του, έτσι και η Εκκλησία πήρε την ουσία του Υιού του Θεού. Δηλαδή τι? Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Αυτό που σας έλεγα στην απορία προηγουμένως, με ποια έννοια θα καταλάβουμε εκείνο που λέμε ένδυση Χριστού. Αυτό γι' αυτό γινόμαθα σύσσωμε και σύρεμοι. Αν λοιπόν εσύ ο παντρεμένος άνθρωπος, είτε σύζυγος άνδρας είτε η σύζυγος η γυναίκα, κινηθείς με τρίτο πρόσωπο, πρώτον καταστρέφεις τις διαστάσεις του μικρού μυστηρίου, δηλαδή του γάμου σου, και δεύτερον καταστρέφεις ως τύπος το μεγάλο μυστήριο που είναι το η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Η τιμωρία λοιπόν είναι πολύ βαριά. Γι' αυτό το λόγο αναφέρεται στο θέμα της μοιχείας ο προφήτης, για να τονίσει πόσο σοβαρό πράγμα είναι η μοιχεία, τόσο στην πρώτη της διάσταση μες στο γάμο δύο ανθρώπων, όσο και στη δευτέρα διάσταση, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Τι θα είχατε να πείτε? Τι νομίζετε, ότι δεν είναι δίκοπο μαχαίρι ο γάμος? Πανδρεύτηκες? Αρκείστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αρκείστε, δηλαδή να μένετε ο άνδρας στη σύζυγό του, η γυναίκα στον σύζυγό της. Σε αυτό να αρκείστε, τίποτα άλλο. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Προσοχή, ο γάμος δεν είναι πάντοτε ότι το νομίζω με ασφάλεια και τα λοιπά. Και αν θέλετε ακόμη κάτι άλλο, στην εποχή μας αγαπητοί μου, είναι περιττό να σας το πω εγώ, αλλά θα μπορούσα και εγώ να σας το πω. Ζείτε μέσα σε ένα κόσμο, σε μια κοινωνία,
και το βλέπετε. Είμαστε τόσο χαλασμένοι, δεν μιλάω για άλλους λαούς, μιλάω για το λαό μας. Είμαστε τόσο χαλασμένοι ώστε η μοιχεία να είναι εις την ημερησία διάταξη. Να το λάβω με υπόψη και να το προσέξω με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, όχι βεβαίως ζηλοτύπος με την κακή σημασία να προσέχει ο σύζυγος την σύζυγον ή η σύζυγος των σύζυγων, αλλά πρέπει όμως, και γι' αυτό παντρεύτηκαν, να φυλάει ένας τον άλλον. Ο Αδάμ ήταν στην Εύα δίπλα για να την φυλάτει. Από τι? Από την παράβαση. Και η Εύα δίπλα στον Αδάμ για να τον φυλάτει. Από τι? Από την παράβαση. Όχι βεβαίως της μοιχείας, εν ευρία ενία, όπως ήταν οι βρώσεις του καρπού. Δεν εφύλαξε ο ένας τον άλλον, αλλά ο ένας παρέθυρε τον άλλον στην αμαρτία. Να σας πω σήμερα πως γίνεται ο παρασυρμός. Η ανοχή. Ποιους εσύ γυναίκα μου θα έχεις φίλους? Μη ρωτάς όμως κι εγώ ποιες θα έχω φιλενάδες. Για να μην πω ότι υπάρχουν ζεύγοι. Βέβαια και σε αυτό φτάσαμε. Σε αυτό φτάσαμε. Να εναλλάσσονται οι γυναίκες ανδρών και γυναικών. Κάποτε είχε προβληθεί μία ταινία εδώ και 12-13 χρόνια εις την Λάρισα με τίτλον «Ελάτε να αλλάξουμε τις γυναίκες μας». Βλέπετε ο μέγας προαγωγός. Ξέρετε τι θα πει προαγωγός? Ναι. Ο μέγας προαγωγός είναι ο κινηματογράφος. Σήμερα είναι η τηλεόραση, αλλά και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση και τα βίντεο, όλα αυτά που τα παίρνουμε και ξεχωριστές ταινίες με φοβερό περιεχόμενο. Ο τότε επίσκοπος είχε δει αυτό τον τίτλο στον δρόμο. Είδε τον τίτλο εκεί στον κινηματογράφο, βγήκε από τα ρούχα του, τηλεφώνησε στην αστυνομία, βγάλτε την ταινία αυτή. Σήμερα βεβαίως, αν το λέγαμε αυτό, βγάλτε την ταινία αυτή, θα θεωρεί το γελιότης. Μα τι λέτε τώρα? Συνηθίσαμε σε αυτά τα πράγματα. Ελάτε να αλλάξουμε τις γυναίκες μας. Αγαπητοί μου, είναι μια φοβερή κατάσταση. Και όταν τέτοια πράγματα γίνονται, υπάρχει πλέον εξαχρίωση των ηθών. Αν μου πείτε τότε να φυλάω τη γυναίκα μου, δεν θα κάνουμε εκείνο που έκανα στο Μεσαίωνα, που ο σύζυγος άμα πήγαινε στη δουλειά του, αν θέλετε γελάστε στο σημείο αυτό ή κλάψτε, δεν ξέρω, εκλείδωνε τη γυναίκα του. Όχι βεβαίως σε ένα δωμάτιο, υπήρχε ένα ειδικό κατασκεύασμα, ένα είδος μπέιμπιλίνο που είχε εκλείδωνε με μία κλειδαριά, και εκλείδωνε τη γυναίκα του για να μην τον ατιμήσει η γυναίκα. Θα κάνουμε αυτό το πράγμα, προς Θεού. Αλλά τι, εγώ θα σας πω τον τρόπο, τον ασφαλέστατον. Όταν, το λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν το λέω εγώ, όταν η γυναίκα βλέπει τον άνδρα της να νηστεύει, αλλά και ο άνδρας να βλέπει τη γυναίκα του να νηστεύει και γενικότερα να ευσεβεί, τότε υπάρχει ασφάλεια, αγαπητοί μου. Πώς τα θέλετε? Όσο να υποκριθεί μια γυναίκα ότι είναι ευσεβής, δεν θα τα καταφέρει να παίξει τον ρόλο αυτών. Προσέξτε με, δεν θα τα καταφέρει να παίξει τον ρόλο αυτών. Είναι μία χίλιος πτέρνα, μία χαραμάδα από την οποία θα φανεί. Είναι η νηστεία. Αυτός που πάει στη μοιχεία δεν νηστεύει. Είναι λεπτοτάτη και σπουδαιοτάτη η παρατήρηση του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν νηστεύει εκείνος που πάει στη μοιχεία. Λοιπόν, απλός ο τρόπος να μπούμε στο δρόμο του Θεού, να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να εκκλησιαζόμεθα, να εξομολογούμεθα, να κοινωνούμε, και τότε στο βόρειο πόλο να είναι ο σύζυγος και στο νότιο πόλο η σύζυγος, να έχετε εμπιστοσύνη. Τέλος. Δεν θα μεταβληθούμε σε ζηλοτύπους ανθρώπους και σε χωροφύλακες να παρακολουθούμε τι κάνει ο άνδρας μου και τι κάνει η γυναίκα μου. Όχι, δεν χρειάζεται αυτό. Όταν έχουμε την ασφάλεια
της πνευματικής ζωής. Ή δεν είναι έτσι? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, και ειρήνη θα έχετε στα σπίτια σας, και ευστάθεια θα έχετε οικογενειακή στα σπίτια σας, και αληθινή ευτυχία που πηγάζει από αυτά τα πράγματα, όταν υπάρχει η ευσέβεια. Έτσι η ευσέβεια είναι ωφέλιμος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, για τον κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίπτωση. Όλους αυτούς, λέει, εγώ θα τους φέρω να τους δικάσω. Για να ξαναγυρίσω στην προφητεία, θα τους φέρω να τους δικάσω. Προσέξτε, σας υπενθυμίζω πάλι, θα θυμόσαστε ότι κάθεται στο χωνευτήρι και βάζει φωτιά και έχει και την ποτάσα για να καθαρίσει. Τι? Θα το δούμε πιο κάτω. Δια τούτο προασφαλιζόμενος ημάς ο Παύλος φυσήν, ή της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων χρυσών και άργυρων και λίθους τιμίους, ξύλα χόρτων καλάμιν, εκάστου το έργον φανερών γεννήσεται. Η γαριμέρα δηλώσει ότι εν πυρή αποκαλύπτεται. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος, λέγει. Πού το γράφει αυτό? Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 12 και εξής. Πρόσεξε. Ο καθένας σας προσέχει πως κτίζει την ύπαρξή του, γενικότερα την τοποθέτησή του στη ζωή. Αν τι θεμέλιο βάζεις? Ο θεμέλιος είναι ο Χριστός, γιατί στους πιστούς αποτείνεται. Ναι, αλλά επί του θεμελίου που είναι ο Χριστός, εσύ τι χτίζεις? Ο θεμέλιος είναι η πίστηση των Χριστών. Τώρα όμως εσύ απάνω σε αυτόν τον θεμέλιο τι χτίζεις? Άλλος χτίζει με χρυσάφι, άλλος με ασίμι, άλλος με πολύτιμα πετράδια ή πολυτίμους λίθους, ας πούμε, ή διαμάντια τέτοια ή μάρμαρα και τέτοια, και αυτά πολύτιμα λέγονται, ή με ξύλα ή με χορτάρι ή με καλαμιά. Έρχεται η ημέρα της, ποια ημέρα? Η ημέρα η μεγάλη, η ημέρα η οποία, η ημέρα του Κυρίου, είναι η ημέρα η μεγάλη. Αυτή θα δηλώσει με το πυρ, ότι εμπειρή αποκαλύπτεται. Θα αποκαλυφθεί με πυρ εκείνη η ημέρα. Θυμηθείτε το χωνευτήρι, το χωνευτήρι του Κυρίου που πυρώνει το καμίνι. Εδώ αυτό το χωνευτήρι έχει δυο διαστάσεις. Το ένα είναι να καθαρίσει, διότι η φωτιά καθαρίζει, και το άλλο είναι να τιμωρήσει, είναι το πυρ της κολάσεως. Έτσι το πυρ καθαρίζει και τιμωρεί, καίει, όπως το είπε και ο Κύριος. Αλλά πόσο καθένας χτίζει? Κάνεις ελεημοσύνες? Νηστεύεις? Προσεύχεσαι? Έχεις καθαρότητα, αγνότητα? Προσέχεις να εφαρμόζεις τον νόμο του Θεού? Κτίζεις με χρυσάφι ή με άργυρον, ή ακόμη, όπως λέγει εδώ, με λίθους τιμίους? Όπως βλέπετε, έχει δύο τριάδες. Αν το θέλετε, αντιστοιχεί η πρώτη αυτή τριάδα με εκείνο που λέει ο Κύριος. Ο μεν αποδίδει, λέει, εκατονταπλάσια, ο δε εξικονταπλάσια, ο δε τριακονταπλάσια. Χρυσός, άργυρος, πολύτιμη λύθη. Βλέπετε μια αντιστοιχία. Κατιούσα η έκφραση, η διατύπωση κατιούσα, με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μπορεί να μην είσαι τον 100 που είναι ο Παύλος, είσαι τον 60. Αν δεν είσαι τον 60, είσαι τον 30. Αλλά πρέπει να αποδώσεις. Άμα μπει φωτιά, αυτά τα υλικά αντέχουνε. Οι πέτρες, οι πολύτιμες, αν το θέλετε ακόμη ο άργυρος, ο χρυσός, μπήκε σε μια οικοδομή φωτιά, το πολύ θα λιώσουν αυτά, αλλά μένουνε. Αν χτίσεις όμως, όπως λέει εδώ, με ξύλα, με χορτάρι και με καλαμιά, όταν μπει φωτιά τι γίνει? Δεν μένει τίποτα. Και θα μείνεις γυμνός. Θα σταθείς γυμνός μπροστά
εις τον Χριστόν Κριτήν. Δηλαδή δεν θα έχεις πλέον τίποτα να του πεις, τίποτα να του προσφέρεις. Δεν θα έχεις έργα πνευματικής ζωής. Κι όμως ήσουν επί του θεμελίου του Χριστού, αλλά δεν έχεις έργα. Αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Πρέπει να δουλέψουμε τις αρετές. Ήδη και ο Παύλος τας δύο παρουσίας ταύτα σημαίνει γράφων προστήτων και λέγων. Νέο τώρα αγιογραφικό σημείο από την Καινή Διαθήκη που αναφέρεται στις δύο παρουσίες του Χριστού. Αυτό το χωρίο, όπως και του Μαλαχίου, ας το προσέξουμε κάπως πιο ξεχωριστά. Για να δούμε τι λέγει εδώ. Είναι από τον Τίτον 2 κεφάλαιο, στίχη 11-13. Επεφάνει η χάρις του Θεού, του Σωτήρος, πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, είναι αρνησάμενη την Κύριλλος. Σχολιάζοντας τώρα, όπως είπε πρώτην μεν εφή ευχαριστή, δευτέραν δε ειν προσδοκόμεν. Είδες, στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην πρώτη επιφάνεια του Χριστού, ομιλεί κατά τρόπον που ευχαριστεί γιατί ο Χριστός ήρθε. Στη δευτέρα δε επιφάνεια του Χριστού τι κάνει, τι λέγει, προσδοκόμεν, περιμένουμε. Λοιπόν, ας έρθουμε πάλι στην προφητεία αυτή του Απόστολου Παύλου. Επεφάνει η χάρις του Θεού, του Σωτήρος, πάσιν ανθρώπης. Επεφάνει είναι η επιφάνεια, δηλαδή αυτό που λέμε παρουσία, αλλά είναι εις χρόνων περασμένων ότι έγινε αυτό. Επεφάνει εις το παρελθόν, είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού. Πώς το λέει εδώ, η χάρις του Θεού. Ξέρεις δε, ξέρετε δε τι θα πει αυτό, η χάρις του Θεού. Λέγει στο πρώτο κεφάλαιο στον Ιωάννη ότι ο νόμος εδόθηκε δια του Μωυσέως, αλλά η χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Δεν λέει εδόθηκε, εγένετο, γιατί φορέας της χάριτος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είδατε λοιπόν ότι εγένετο η χάρις. Είτε λοιπόν πω ότι η παρουσία του Χριστού έγινε εκείνη η αιτία της χάριτος των κόσμων δια Ιησού Χριστού εγένετο, είτε πω επεφάνει στον Ιωάννη με το πρώτο, είτε πω επεφάνει η χάρις του Θεού του Σωτήρος, είναι το ίδιο πράγμα, είναι συνώνυμα. Ώστε αναφέρεται εις την πρώτη παρουσία του Χριστού, διότι με την παρουσία του Χριστού τι δόθηκε εις τον κόσμο, χάρις. Και τι είναι αυτή η χάρις? Ο νόμος έλεγε, το έκανες? Αφού το έκανες αυτό, θα τιμωρηθείς αυστηρά. Αλλά ενώ ο νόμος καταδικάζει, έρχεται ο Χριστός και δίδει την χάρη. Αλλά η χάρις δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρις, ναι, δόθηκε, αλλά και ταυτοχρόνως, επειδή έχουμε τη ροπή στο κακό, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, παιδεύουσα ημάς, μας παιδαγωγεί, ή να αρνησάμενη την ασέβεια, να φτάσουμε να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Προσέξτε εδώ δύο πράγματα. Είναι η ασέβεια που αναφέρεται στο Θεό και οι κοσμικές επιθυμίες που αναφέρεται πλέον σε εκείνο που παρασκευάζει να φτάσει ο άνθρωπος στην ασέβεια. Οι κοσμικές επιθυμίες είναι εκείνες που οδηγούν τον άνθρωπο στην ασέβεια
και η ασέβεια είναι εκείνη η οποία προωθεί τον άνθρωπο να φτάνει στις κοσμικές επιθυμίες. Δηλαδή η μητέρα, κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, η μητέρα γίνεται θυγατέρα. Καταλάβατε, η μητέρα γεννάει τη θυγατέρα και η θυγατέρα γίνεται μητέρα και γεννάει ό,τι από εκεί που γεννήθηκε. Δηλαδή το ένα ενισχύει το άλλο. Η ασέβεια της κοσμικές επιθυμίες, οι επιθυμίες κοσμικές την ασέβεια. Τι δε είναι οι κοσμικές επιθυμίες? Είναι η αλαζονία του βίου. Ό,τι ο κόσμος επιθυμεί, ό,τι ο κόσμος βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον πόθον και την επιθυμία που είναι μακριά από το Θεό. Βέβαια δεν θα κάνω πολλή ανάλυση, γιατί αυτά είναι στοιχεία σπουδαία μεν, αλλά δεν θα μένουμε πάρα πολύ σε αυτά. Και λέει κάτι πολύ σπουδαίο που δεν ξέρω να άλλοτε βρούμε το χωρίον αυτό και πρέπει να το πούμε. Σοφρόνος και ευσεβός και δικαίως ζήσομεν εν τον ειν αιώνι. Εις τον παρόντα αιώνα να ζήσουμε με σοφροσύνη, με ευσέβεια και με δικαιοσύνη. Προσέξτε εδώ κάτι πολύ ωραίο, υπέροχο. Να δείτε πόσο συμπυκνωμένος είναι ο λόγος του Θεού. Όταν αναφέρεται στο ευσεβός, είναι επιρήματα αυτά, στο ευσεβός με ευσέβεια, αυτό αναφέρεται στο Θεό. Διότι η ευσέβεια μόνο στο Θεό αναφέρεται. Όταν λέγει δικαίως, αναφέρεται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Και όταν λέει σοφρόνος, αναφέρεται στις σχέσεις μας με τον εαυτό μας. Λοιπόν, ευσεβός και δικαίως και σοφρόνος. Πολύ σπουδαίος. Που θα πρέπει να προσέξω στις σχέσεις μου με το Θεό, με τον πλησίον και με τον εαυτό μου. Συμπυκνωμένο και υπέροχο. Κρατήσατε το, σας παρακαλώ. Ευσεβός και δικαίως και σοφρόνος. Πού? Εν το νυν αιώνι. Γιατί βάζει νυν? Γιατί υπενήσεται μέλλοντα αιώνα. Ώστε λοιπόν εις τον νυν αιώνα πρέπει έτσι να πολιτευθούμε. Αγαπητοί μου, το ακούσαμε καλά? Έτσι πρέπει να πολιτευθούμε εις τον νυν αιώνα. Ευσεβός και δικαίως και ευσεβός. Προσδεχόμενοι, περιμένοντες την μακαρία, ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ώστε προσδεχόμενοι, θα περιμένουμε οπωσδήποτε αυτήν την ευτυχισμένη ελπίδα. Γιατί ακόμη δεν ήρθε. Είναι η πιο ευτυχισμένη ελπίδα. Ποια? Που είναι η επιφάνεια, δηλαδή η παρουσία της δόξης του Μεγάλου Θεού. Ώστε με δόξα θα έρθει του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Να η Δευτέρα Παρουσία. Μέσα στο ίδιο χωρίο η πρώτη και η Δευτέρα Παρουσία. Μη κάποιος διαμαρτυρηθεί, μα πότε θα μας μιλήσετε για τον Αντίχριστο? Ο Αντίχριστος είναι τις παραμονές της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Μιλάμε λοιπόν για τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία και θα έρθει και ο Αντίχριστος, να είστε σίγουροι. Δηλαδή και το θέμα για τον Αντίχριστο εννοώ. Εδώ προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εδώ λέγει την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Συνήθως το «και» συνδέει δύο όμοια πράγματα. Ώστε ποιος είναι ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός? Είναι ο Μεγάλος Θεός. Το προσέξατε? Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι ο Μεγάλος μας Θεός. Α, ώστε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Άρα λοιπόν τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Γιαχβέ.
Σε κάθε βήμα βρίσκομαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχφέ, είναι ο Κύριος. Δεν είναι κτίσμα. Αλλά εάν μου πείτε, μπορεί να συνδέει το και ανώμια πράγματα. Να λέμε σίκα και καρύδια. Μάλιστα. Και έτσι αν το πάρετε, πώς θα έχω επιφάνεια του μεγάλου Θεού? Ο Θεός είναι αόρατος. Αν υποτεθεί ότι έρχεται η δευτέρα παρουσία του Θεού, ποιανού Θεού? Δηλαδή του Πατρός. Πώς έρχεται? Διότι ο Θεός δεν είναι ορατός. Πώς μπορώ να μιλώ λοιπόν για επιφάνεια? Τι θα πει επιφάνεια από το επιφαίνομαι? Άρα λοιπόν, εκείνος που θα επιφανεί θα είναι μόνο ο Χριστός. Αυτός είναι ο μεγάλος Θεός. Δια τούτο και τα της πίστεως της επαγγελούσι, συγγνώμη, της επαγγελωμένης εφημών νυν ούτως παρεδόθη, πιστεύειν εις τον και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός και ερχόμενον εν δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Για αυτό το λόγο λέγει, μας δόθηκαν τα της πίστεως που επαγγέλλονται, λέγονται, και το σύμβολο της πίστεως. Αυτό το άρθρο ή αυτά τα άρθρα που αναφέρονται ότι ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανόν, εκάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός, θα ξανάρθει με δόξα να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και του οποίου η βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Γι' αυτό το λόγο λέγει απαγγέλλομεν, λέμε το σύμβολο της πίστεως. Προσέξτε, δεν μπορεί κανείς να λέει το σύμβολο της πίστεως και να απιστεί εις αυτά. Παπαγαλίζει χωρίς να καταλαβαίνει τι λέγει, και είναι πολύ αμαρτία. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε εκείνα τα οποία λέμε, και τότε βεβαίως θα έχουμε και το κέρδος. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις την τρίτη παράγραφο. Έρχεται τίνιν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εξ ουρανών. Έρχεται δε περί την συντέλειαν του κόσμου τούτου μεταδόξης εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτό το έρχεται λοιπόν, τίνιν λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από τους ουρανούς. Τι ωραίο. Εκείνο που, όπως τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, έρχου Κύριε Ιησού. Ναι, ποιος το λέει? Η νύμφη. Δηλαδή η Εκκλησία. Δηλαδή εμείς οι πιστοί. Λέμε έλα Κύριε. Σας βεβαιώνω, αν κανείς έτσι μπαίνει μέσα στις δυστυχίες, να πω μια λέξη, στις μιζέριες της ανθρωπίνης ζωής, τότε χωρίς να είναι απαισιόδοξος και χωρίς να είναι, θα λέγαμε, οπαδός του εκκλησιαστού ματιώτης ματιωτήτων, τα πάντα ματιώτης, σας βεβαιώνω ότι η παρούσα ζωή δεν είναι παρά μια κοιλάδα κλαθμόνας. Πέστε μου, πόσες φορές γελάσατε στη ζωή σας και πόσες φορές κλάψατε? Τα κλάματα είναι πιο πολλά από τα γέλια. Και ακόμη αν θέλετε, οι δυστυχίες είναι πιο πολλές από τις ευτυχίες. Όπως και αν το πάρουμε, και εκείνοι που ζουν μέσα σε μια κοινωνική ζωή, δηλαδή και εμείς και εγώ ως ιερεύς, βλέπουμε όλα αυτά, σε εμάς καταλήγουν. Λιγότερες φορές μας λένε τις χαρές τους. Δηλαδή λιγότερες είναι οι χαρές από τις θλίψεις. Θλίψεις επί θλίψεων. Συνεπώς, λέγει κανείς, γιατί ζω? Να ζεις ή να μη ζεις. Όχι απαισιόδοξα. Σας το έχω ξαναπεί. Ανέλειπε η βασιλεία του Θεού. Ανέλειπε αυτό το τέρμα του χριστιανισμού,
δεν θα είχε νόημα η ζωή. Γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί τελικά δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή. Δεν βρίσκουν νόημα. Και είναι φοβερό πράγμα να μην βρίσκεις νόημα στη ζωή. Τότε έχεις αυτόν τον πεσιμισμό, αυτήν την απεσιοδοξία. Όταν όμως έχεις προοφθαλμόν το τέλος του χριστιανισμού, το τέλος της ιστορίας, τότε αν είσαι στην εκκλησία λέγεις «Έρχου Κύριε Ιησού». Μαζί με σένα το λέγει και το Πνεύμα, εκεί λέει στην Αποκάλυψη. Μαζί με την εκκλησία έρχεται και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών και συστενάζει μαζί μας και συνοδύνει, όχι κτίζεις και το Πνεύμα το Άγιον, και υπεραντιγχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Προσεύχεται για μας, για την εκκλησία, γιατί το Πνεύμα το Άγιον μένει στην εκκλησία, μένει στον παραντό κόσμο. Εγώ λέγει θα σας στείλω το άλλον παράκλητον, είπε ο Κύριος, που θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα, όχι στους αιώνας, εις τον αιώνα. Εννοεί δηλαδή όσο κρατάει η ιστορία. Και τι λέγει τώρα η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιον, εμπνεωμένοι από το Πνεύμα το Άγιον? Έρχου Κύριε Ιησού. Και ο Κύριος τι λέγει? Ναι, έρχομαι ταχύ. Ναι, έρχομαι γρήγορα. Είναι αυτή η εσχατολογική ενατένισης. Ώστε τι ωραίος αυτός ο στίχος. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός από τους ουρανούς. Έρχεται δε περί την συντέλεια του κόσμου τούτου μεταδόξης εν τη εσχάτη ημέρα. Έρχεται όταν τελειώνει πια η ιστορία. Πότε θα τελειώσει? Μια ερώτηση. Πότε θα τελειώσει? Όταν κρίνει ο Θεός πότε θα τελειώσει. Ξέρουμε την ημέρα? Όχι. Λέγεται ημέρα του Κυρίου, εσχάτη ημέρα, η μεγάλη και επιφανής. Διότι εμφανίζεται αυτός ο Κύριος μέσα στη δημιουργία του μετά της μεταδόξης. Όλοι οι Άγιοι Άγγελοι θα είναι μαζί του. Πότε έρχεται? Ξέρει ο Κύριος. Πότε έρχεται? Όταν θα έχει συμπληρωθεί πρώτον το κακόν και δεύτερον το αγαθόν. Πώς μπορούν να χωρούν και τα δυο μαζί? Ως εξής. Όταν στη βασιλεία του θα έχει πληρωθεί ο αριθμός εκείνων που θα σωθούν, και δεύτερον όταν το κακό θα ξεχυλάει από το ποτήρι του Θεού εδώ κάτω στη γη. Αφαιρετώ, δεν αφαιρετώ. Λέει στο Δευτερονόμιον, αγαπητή μου, ο Μωυσής στο λαό από μέρους του Θεού, μη καθιέσαι ότι είσαι τόσο ενάρετος, γι' αυτό σου δίνει ο Θεός αυτήν την γην υποσχέσεως. Όχι, λέει, δεν είσαι ενάρετος. Δεν είσαι ενάρετος, είσαι σκληροτράχυλος. Έχεις άκαμπτο σβέρκο. Και ξέρετε θα πει σβέρκος, θα πει εγωισμός, κίνο, το γύφτικος και πάρνει. Αυτό που λέμε είσαι αγύφτικος και πάρνει. Άκαμπτο σβέρκος. Δεν σκύβεις, δεν υποτάσσεσαι στο Θεό. Αυτό είσαι. Αλλά επειδή συνεπληρώθη το κακό των λαών που κατοικούν στη γη Χαναάν, γι' αυτό σου δίνει ο Θεός τη γη αυτή, για να τους τιμωρήσει τώρα αυτούς. Το είχε πει όμως τον Αβραάμ ο Θεός αυτό. Δεν θα σου δώσω τώρα. Τώρα γιατί τον έφερε πιο μπροστά τον Αβραάμ, θα μου πείτε. Α, είναι το μεγάλο σχέδιο του Θεού, να μην τα ξαναλέμε. Τα λέμε τώρα στην απολογία του Αγίου Στεφάνου. Λέει στον Αβραάμ ο Θεός, δεν θα σου δώσω τώρα τη γη αυτή, αλλά εις τους απογόνους σου. Ο λαός σου, δηλαδή οι απογονοί σου, θα δουλέψουν 400 χρόνια
Δεν λέει πού, στο λαό εκείνον που θα δουλωθεί σε αυτόν τον λαό. Είναι οι Αιγύπτιοι. Γιατί, ακούστε το γιατί. Διότι ακόμα δεν συνεπληρώθη το ποτήρι. Η λέξη ποτήρι είναι δική μου. Δηλαδή, πώς το λένε, ο όγκος, να το πω έτσι, των αμαρτημάτων τούτων των λαών που κατοικούν εδώ. Άωστε λοιπόν δεν αφαιρετούμε σε αυτό που ερμηνεύσαμε, πότε θα έρθει ο Χριστός, όταν θα γίνει πολύ το κακό επάνω στη γη, στο μη περαιτέρω, όταν θα ξεχυλάει το ποτήρι. Ξέρετε τι είναι εκείνο που θα γεμίσει τον ουρανό? Η αγιότητα των Αγίων, ε? Τι λέει μια ευχή ευθύς μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων? Ότι σε ευχαριστούμε που μας έδωσες ό,τι μας έδωσες, και λέει εις πλήρωμα ουρανών βασιλείας. Εις πλήρωμα, πλήρωμα, πληρώ θα πει γεμίζω. Δηλαδή τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να κοινωνήσουν οι πιστοί δια να πληρώσουν, να γεμίσουν τη βασιλεία σου. Βλέπετε, και αυτό πλήρωση της βασιλείας. Θα ξαναγυρίσω στο πρώτο. Ξέρετε ότι έχουμε ένα ιστορικό τύπο πληρώσεως του κακού? Είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν χωρούσε τίποτα πια. Τόσο δεν χωρούσε ούτε μια ώρας αναβολή. Και τι λέγει ο Θεός, οι δύο άγγελοι, ξέρετε, εις τύπον Υιού και Αγίου Πνεύματος. Εις τύπον Υιού και Αγίου Πνεύματος. Ο πατήρ, ο άλλος άγγελος, έμεινε με το του Αβραάμ. Σας το έχω άλλοτε εξηγήσει αυτό. Τι λέγουν οι δύο άγγελοι στον Λότ? Γρήγορα μάζεψε ότι μπορείς να πάρεις, ξημερώνοντας δεν θα υπάρχει η πόλη. Φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου. Δεν δίδεται πλέον καμία αναβολή. Γιατί εζήτησαν οι άνθρωποι της πόλεως όταν είδαν τους δύο αγγέλους ως ανθρώπους, και ζήτησαν να κάνουν ομοφιλοφιλία με τους δύο επισκέπτες του Λότ. Το ακούτε? Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιερώνυμος το εξής: όταν ο κόσμος θα φτάσει εις το έπακρον της αρσενοκητίας, δηλαδή της ομοφιλοφιλίας, τότε θα έρθει ο Χριστός. Από πού το βγάζει? Δεν είναι δύσκολο. Από τον ιστορικό τύπο της κολάσεως, που είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τι αμαρτία υπήρχε εκεί? Ο γνωστός σοδομισμός, από που πήρε και το όνομα, η ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία πλέον γίνεται καθεστώς. Δεν θα ήθελα ποτέ να αναφέρομαι στην επικαιρότητα, αλλά μου έκανε κατάπληξη. Δεν εξετάζω πιο πολύ με αυτόν τον κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ήταν ομοφιλόφιλος και σκότωσε τον συναδελφό του, τον ναύτη, τότε. Το γνωστό θέμα, ας μην λέω πιο πολλά. Κινήθηκε ολόκληρη, όχι η Ελλάς, η Δύση κινήθηκε. Δεν υπάρχουν άλλοι εγκληματίοι? Άλλοι δεν σκότωσαν? Δηλαδή πρέπει να τους βγάλουμε όλους έξω? Να τους βγάλουμε όλους αν το θέλετε. Αυτό γιατί? Περίεργο πράγμα. Δεν λέω να τον βγάλουμε ή να μην τον βγάλουμε. Λέω μόνο κάτι, ότι όσοι εκκινήθησαν, αλληλέγγυοι Έλληνες, οι μεδαποί και αλλοδαποί, φανερώνει, είναι μια σχισμή, μια τρύπα. Να δούμε το χάος της διαφθοράς και της διαστροφής. Το να θέλεις να σώσει έναν άνθρωπο, γιατί είναι άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Το να βγει, γιατί έκανε αυτό, μα γιατί, πώς? Τότε να βγάλουμε όλους, θα επανέλθω στο θέμα, να τους βγάλουμε όλους από τη φυλακή, να μην έχουμε φυλακές. Επαναλαμβάνω, δείχνει το χάος της αμαρτίας.
δείχνει τη διαστροφή, δείχνει τη διαφθορά, δείχνει αυτή που είναι ψηλά πολιτισμένη στην Ιφίλιο, δείχνει πόσο διαφθαρμένη είναι, μέχρι το μεδούλι διαφθαρμένη. Πέστε μου λοιπόν, σήμερα αν η ομοφιλοφιλία φτάνει στο σημείο αυτό της αδιαντροπιάς και της διαφημίσεώς της, διαφημίζεται, πέστε μου σας παρακαλώ, σας λέει τίποτε αυτό? Να ένα σημάδι ότι το τέλος είναι κοντά. Το αντιλαμβάνεστε? Το τέλος είναι κοντά. Αυτά είναι εκπληκτικά πράγματα, αλλά και ταυτοχρόνως είναι έτσι δείκτες που δείχνουν την κατάσταση. Βέβαια ένας τέτοιος τύπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βέβαια οι διαφθαρμένοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Μόνον οι πιστοί τα ερμηνεύουν αυτά, τα βλέπουν και τα εξηγούν. Ώστε έρχεται τίνιν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εξ ουρανών, έρχεται δε περί την συντέλεια του κόσμου τούτου μεταδόξης εν τη εσχάτη ημέρα. Γίνεται γάρ του κόσμου τούτου συντέλεια και ο γεννητός ούτος κόσμος πάλιν ανακαινοποιείται. Γίνεται, λέγει, σε αυτού του κόσμου, αυτός ο κόσμος έχει συντέλεια, δηλαδή φθάνει στο τέλος. Δεν έχουμε την κυκλική ερμηνεία της ιστορίας, αλλά έχουμε την ευθύγραμμον ερμηνεία της ιστορίας. Και ξέρετε, όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί ομιλούν περί της κυκλικής ερμηνείας της ιστορίας, ότι ο κόσμος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Γι' αυτό αν μπορούμε μέσα στον κόσμο αυτόν, αν λέγουμε Ελλάδα να σε φάω εσένα, αν λέγουμε Τουρκία να σε φάω Ελλάδα και ούτω καθεξής. Γιατί? Διότι ο κόσμος βλέπει την κυκλική μορφή της ιστορίας, ότι πάντα ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος. Όχι, υπάρχει αρχή και υπάρχει τέλος. Μην το ξεχνάτε, υπάρχει συντέλεια. Υπάρχει λοιπόν ευθύγραμμος ερμηνεία της ιστορίας και όχι κυκλική, με το να υπάρχει πάντοτε αυτός ο κόσμος. Είναι πολύ σπουδαία αυτά, αγαπητοί. Και ο γεννητός ούτως κόσμος πάλιν ανακαινοποιείται. Ο γεννητός με έναν ι, από το γίγνομε. Ο δημιουργημένος αυτός κόσμος γίνεται καινούριος. Πάλιν, θα μου πείτε ότι είναι πλεονασμός το πάλιν, διότι το ανακαινοποιείται, θα πει γίνεται καινούριο. Συνεπώς πάλι ξαναγίνεται, πλεονασμός δεν πειράζει, είναι πλεονασμός από εκείνους που χρειαζόμαστε για να μας δίδεται η βεβαίωση. Ο κόσμος ξαναγίνεται πάλι καινούριος. Γι' αυτό λέγει ο Μαλαχίας ότι ο Χριστός κάθεται στο χωνευτήρι και του βάζει φωτιά και κρατάει και την αλυσίβα για να τον καθαρίζει τον κόσμο. Ναι, επειδή γάρ και φθορά και κλοπή και μοιχεία και πανείδος αμαρτιών, κάθε είδος αμαρτίας, εχύθη επί της γης, χύθηκε πάνω στη γη, ξαπλώθηκε πάνω στη γη, και αίματα εφέμασιν εμίγει εν το κόσμο, και τα αίματα πάνω στα αίματα έφτασαν να ανακατευθούν σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή αίματα επί αιμάτων, ίνα ουν μιμίνι το θαυμαστόν τούτο οικητήριον ανομίας πεπληρωμένων, παρέρχεται ο κόσμος ούτως ίνα ο καλείον αναδειχθεί. Γι' αυτό το λόγο, για να μην μείνει αυτό το θαυμάσιο νικητήριο, θα επανέλθω την ερχομένη φορά να σας το ερμηνεύσω αυτό το θαυμάσιο νικητήριο, γιατί δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι αβασάνιστα, που είναι πεπληρωμένων ανομίας, που είναι κατάγεμο από την ανομία, παρέρχεται ο κόσμος ούτως,
περνάει αυτός ο κόσμος για να αναδειχθεί, να αναδειχθεί, εδώ λέει να αναδειχθεί, ναι, να αναδειχθεί και να αναδειχθεί ο καλείον, ο καλύτερος. Α, ο καλύτερος, καθαρός. Εξού η φωτιά, εξού και η ποτάσα. Δηλαδή ποιος κάθεται εις το χωνευτήριον? Ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Δηλαδή ποιος θα κάνει την ανακαίνιση? Ο Κύριος ο Παντοκράτορ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα κάνει την ανακαίνιση του κόσμου, του παλαιωμένου κόσμου πια, που μπήκε και η φθορά, γιατί μπήκε η αμαρτία. Προσέξτε, δεν μπορούσε να το κάνει κανείς άλλος παρά ποιος? Εκείνος που τον δημιούργησε. Και ποιος τον δημιούργησε? Ο Θεός Λόγος. Ο Θεός Λόγος που δημιούργησε τον κόσμο, διού, δηλαδή Ευαγγελιστής Ιωάννης, δια του οποίου Ιησού Χριστού, διού τα πάντα εγένετο, δια του οποίου όλα έχουν γίνει, και χωρίς αυτού ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν, και τίποτα δεν έχει γίνει από ό,τι έχει γίνει που να μην το έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας. Ακούσατε? Και ουδε εν γέγονε, τίποτα δεν έγινε, ούτε ένα πράγμα δεν έγινε που να έχει γίνει που να μην το έκανε ο Χριστός. Ώστε εκείνος που έκανε το σύμπαν αυτό και παλιώθηκε, επαλαιώθη μέσα στην ανομία και τις αμαρτίες, εκείνος τώρα έρχεται με φωτιά και λυσίβα, ανθρώπινη εικόνα, να τα κάνει όλα καινούρια. Αλλά αυτή η φωτιά που θα τα κάνει καινούρια, αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα ο Θεός να ζήσουμε, αγαπητοί μου, για την ερχομένη Δευτέρα.